Τη σημερινή μέρα, πρώτη μηνός, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, μετά στο παράδειγμα του Καπί της Κερασίτσας, που πήρε την πρωτοβουλία μετά από ιδέα της κυρίας Ρέπα της Λεμονιάς, για να γίνει αυτή η εκδήλωση εδώ. Με θέμα, το Μήλο της Αιγαίας. Να καλέσω τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, τον κύριο Ηλία Κούρο, να μας πει δύο λόγια. Καλωσορίζω όλους εσάς, τον κύριο Δήμαρχο, κάποιους πολιτευτές που είναι εδώ πέρα, τον Πάτερ, τον Εδεσιμότατο και όλους μην ξεχνάω και κανένα τους τοπικούς εδώ πέρα που υπάρχουν και βασικά και το σπουδαιότερο όλους εσάς που συμμετέχετε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που τη σκεφτήκαμε μία μέρα, ένα μεσημέρι που απόγευμα που είχα έρθει εδώ πέρα μου την είπανε και την υλοποίησαμε. Δεν την πίστευα, την οποίησαμε μέσα σε 15-20 μέρες. Ασφαλώς θα ευχαριστήσω και τους αδερφούς Δημητρόπου, οι οποίοι μας δώσαν τα μήλα, μας δώσαν μήλα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, φίλοι από το βουνό, γιατί σήμερα η εκδήλωση, πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι μόνο για την Κερασίτσα. Αυτό μου είπε και η κυρία Μαγγέλη η Σοφία. Είναι για όλη την Τεγέα. Είναι ένα άναμα μιας φλόγας εδώ πέρα στην Τεγέα για το Μήλο που δεν έχει γίνει ποτέ. Εμείς το κάναμε και πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος θα είναι αρρωγός του χρόνου κάτι καλύτερο να κάνει, γιατί πιστεύω τώρα τον δεσμεύσαμε βέβαια. Λοιπόν, και καταρχάς όλες τις κυρίες που εγώ σήμερα με συγκινήσανε με αυτά που έχουν φέρει και αν δείτε πίσω τι υπάρχει, είναι ένα φανταστικό πράγμα. Είναι μια εκδήλωση η οποία κάποιοι άνθρωποι μου χτίσανε για να τη φτιάξουν. Εδώ η Λίδα που είναι μέσα στο νομικό πρόσωπο υπάλληλος και η Εφη και όλα τα παιδιά εκεί καθίσανε προκειμένου να φτιάξουν αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Και η κυρία Αναστασιάδη που είναι μέλος της παραταξής μας που έχει αναλάβει το χώρο κατά κάποιο τρόπο να βοηθάει στο ΚΑΠΗ. Και όλους εσάς, ακόμη και τους τοπικούς και εδώ της Κερασίτσας, στον τοπικό που συμμετείχε σε πολλές φορές μέσα εδώ πέρα. Και θα ήθελα να μήπως ξεχάσω κάτι, δεν είναι θελημένο. Τέλος πάντων, ένα ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση και εμένα μου αρέσει γιατί είναι κάτι ξεχωριστό σήμερα για το μήνα. Δηλαδή θα σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί μέχρι αργά το βράδυ χθες έφτιαξε κάποια πράγματα. Έχουμε πολλές εκπλήξεις, θα δείτε τι ωραία πράγματα έχουμε. Δεν έχετε δει ακόμη τα πάντα, είδατε μόνο τις μιλόπιτες, τα μήλα και όλα αυτά. Έχουμε και άλλα ωραία πράγματα, καταρχάς θα ξέχναγα να ευχαριστήσουμε την έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου εδώ της Κερασίτσας, οι οποίοι μας δώσαν αυτές τις ζωγραφίες. Αλέα και Αλέα. Τα δύο παιδιά. Γιατί αυτά τα έκανε η κοπέλα. Λοιπόν, τους τα δύο, τα οποία μετά τα πήρε και τώρα κάναμε μια ωραία αφίσα με αυτές με τα παιδιά. Επομένως είναι κάτι ξεχωριστό. Συγχαρητήρια στο ΚΑΠΗ, στα μέλη του ΚΑΠΗ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Έχουμε πει ότι και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκαν τα ΚΑΠΗ αρχικά, είναι οι ηλικιωμένοι, οι πατεράδες μας και οι μητέρες μας να έρχονται, να μην μένουν απομονωμένοι στα σπίτια τους, αλλά να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους αλλά και με την κοινωνία γενικότερα. Επομένως, η σημερινή εκδήλωση που το ΚΑΠΗ ανοίγεται στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία της Τεγέας και όχι μόνο, και προάγει το σκοπό αυτό που έχουν τα ΚΑΠΗ, οι ηλικιωμένοι να έρχονται σε επαφή με την κοινωνία. Και επιπλέον κάνει ένα άλλο σημαντικό γεγονός, διαφημίζει ένα προϊόν τοπικό, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μοναδικό. Και αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή ο Δήμος να προβάλλει και να διαφημίσει τα τοπικά μας προϊόντα, το μήλο, το κρασί, ό,τι τοπικά προϊόντα έχει η περιοχή μας. Γιατί πραγματικά έχουμε σπουδαία τοπικά προϊόντα και δεν τα γνωρίζουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτά ήταν και η πρόσφατη παρουσία του Δήμου σε δύο εκθέσεις. Και στη φιλοξένεια που και εκεί προβάλαμε το Μήλο, ας πούμε, μιλάμε για το Μήλο. Άρα η σημερινή εκδήλωση επιτυχάνει δύο στόχους. Και προβάλλει το τοπικό προϊόν, όχι μόνο της Τεγέας, του Δήμου μας που είναι το Μήλο, και φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους, τους γονείς μας, τους πατεράδες, τους μητέρες μας, τους ηλικιωμένους με την κοινωνία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι
Δεδομένου ότι η διοίκηση του νομικού προσώπου και ο Δήμος θα στηρίξει και θα ενισχύσει τέτοιες εκδηλώσεις που θα γίνουν, το δεσμευτήκαμε, το είπε και ο κύριος Πρόεδρος, θα γίνουν και άλλες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, εμείς σας καθυστερούμε για την καθυστέρηση. Η κυρία Αναστασιάδη, βεβαίως, για το ΚΑΠΗ, να μας πει το δραστηριότητα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Χαίρομαι που η αίθουσα είναι μικρή για αυτόν τον κόσμο, έχει μεγάλη αποδοχή και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αγαπητέ Δήμαρχε, Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου, Πάτερ, προσκεκλημένοι τοπικοί πρόεδροι, τοπικοί σύλλογοι, μέλη του ΚΑΠΗ και παρευρισκόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Στεγαίας, σας καλωσορίζουμε στο φιλόξενο χώρο του ΚΑΠΗ της Κερασίτσας. Σκοπός μας να προβάλλουμε το τοπικό προϊόν, το μήλο, και να κάνουμε πράξη την ιδέα που είχαν τα μέλη του ΚΑΠΗ και την είπα μια μέρα στον Πρόεδρο και σε εμένα, για μια γιορτή με θέμα το μήλο, την οποία με τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων, εθελοντών βασικά, σήμερα πραγματοποιείται. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε και την περιφέρεια και τα χωριά μας, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Η μιλιά αναφέρεται επίσης και αυτός έγραφος, το 2ο αιώνα π.Χ. Σήμερα καλλιεργείται σε πολλές χώρες και των 5 ηπείρων με έκτρακο έως ψυχρό κλίμα. Επιδοχείο κόσμημα ονομάζει το μήλο ο αρχηγός του βασιλιά Ήλιο στις Θεσσαλίες. Το φρούτο, όπως λέει, το είχε τελέμαρκα, δίχως τα φρούτια, ολόκληρο, με το πλούτιο. Ενώ στην Αμερικάνικη παραδοσιακή ιατρική, το μήλο χαρακτηρίζεται ως ο βασιλιάς των φρούτων. Βασιλιάς των φρούτων θεωρούνταν και στην αρχαιότητα το σύλλο, το οποίο θεωρούνταν και φρούτο του έργα. Στον ελληνικό μύθο, ο Διόνυσος είναι ο δημιουργός του μήλου, ο οποίος το έδωσε στη θεά της αγάπης του Δήμου. Στην αρχαιότητα η λέξη μήλο παραπέμπει στο σφαιρικό καρπό, δηλαδή οποιοδήποτε σφαιρικός καρπός χαρακτηρίζεται μήλο. Το μήλο όμως αποτελεί και το λαϊού σύμβολο του νησού της Μήλου. Πώς όμως το μήλο συνδέεται με την αρχαία της Θεάς Προδίδης και το συγκεκριμένο νησί? Το όνομα του νησιού Μήλο σχετίζεται με το πιστικό πρόσωπο Μήλο, προσωπευόμενο της Θεάς Προδίδης. Κάποτε ο Μήλο από τον Δήλο μετέβει στην Κύπρο που γνώρισε τον Άδωνη, τον τοπικό βασιλιά με τον οποίο δημιούργησε μια ισχυρή φιλία. Ο βασιλιάς του έδωσε για σύζυγο μια συγγενή του, την Πελία, η οποία ήταν πιστή στη λατρεία της Αφροδίτης. Οι δύο νέοι ερωτεύονται παράφορα και ο καρπός της ένωσής τους ήταν ένα όμορφο αγόρι που το έταξαν στη θεά Αφροδίτη και στο ιερό της. Το παιδί πήρε το όνομα του πατέρα του. Όταν ο Άδωνης πέθανε αρκετά νωρίς, ο Μήλος έπαθε κατάθλιψη και κρεμάστηκε από ένα δέντρο το οποίο από τότε πήρε το όνομά του, δηλαδή Μηλέα ή Μηλιά. Η Πελία, βαθιά απελπισμένη, κρεμάστηκε από απόγνωση στο ίδιο δέντρο. Η Αφροδίτη, συγκινημένη από τον έρωτα του ζευγαριού, αποφάσισε να διατηρήσει τη μνήμη του. Έτσι, μεταμόρφωσε την Πελία σε Περιστέρι, που έγινε το ιερό πτηνό της, και τον Μήλο σε καρπό, το γνωστό Μήλο, σύμβολο της θεάς. Το παιδί του ζευγαριού, ο Μήλος ο νεότερος, ο οποίος ήταν υπό την προστασία της θεάς, φτάθηκε προς τον τόπο καταγωγής του, τη Δήλο. Όταν μεγάλωσε, απήκησε το νησί που πήρε το όνομά του, τη Μήλο. Επομένως, τούτος ο μύθος εδραιώνει τη σχέση της Μήλου και του ιδρυτή της, καθώς και το συσχετισμό του Μήλου ως καρπού της Αφροδίτης, συνδέοντάς τον άρρηκτα με τη λατρεία της θεάς. Το πασίγνωστο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου μπορεί σήμερα να στέκεται ακροτηριασμένο στο μουσείο του Λούβρου. Ωστόσο, κάποτε πιθανολογείται πως κρατούσε ένα μήλο, όπως και το χρυσελεφάντινο άγαλμά της στο ιερό της στη Σικιώνα. Thank you.
κουράσω, θα προσπαθήσω να είμαι έτσι δωρικός. Πάμε, κύριε Γιάννη, πάμε την επόμενη. Λοιπόν, λοιπόν, τρία βασικά θέλω να πω. Τον Βίλιο που είναι στη ζωή μας, τα είπε η κυρία Λουκατάρη περισσότερο, θα κάνω λίγο έτσι μια διαφάνεια. Τι κάνει τον Βίλιο πέρα, η γνωστή Βαρημία, έτσι, ένα Βίλιο την ημέρα. Και θα μιλήσω και για τα δικά μας Βίλα τα Δελίτσια. Πάμε. Λοιπόν, τον Βίλιο της ζωής μας είναι γνωστό ότι ήταν η αφορμή για το προπατορικό αμάρτημα και έφερε τη μοίρα μας. Το Μήλο είναι αυτό που γέννησε την ιδέα της βαρύτητας με τον Νεύτωνα, την γνωστή ιστορία του Νεύτωνα που έπεσε στο κεφάλι του. Άλλοι λένε δεν έπεσε στο κεφάλι, εν πάση περιπτώσει. Η άλλη ιστορία είναι η σημερινή ιστορία που, αν κάνει κάποιος και σερφάρει στο διαδίκτυο και πατήσει τη λέξη Apple στα αγγλικά, θα του βγάλει ένα σάπι, ένα μήλο, όχι σάπιο, ένα βαγκωμένο μήλο. Είναι το μήλο της γνωστής εταιρείας Apple, η οποία έχει κατακλείσει το διαδίκτυο και η λέξη μήλο λοιπόν έχει πάρει έτσι πολλές συνιστώσεις. Θα μιλήσω όμως και για βάζοντα το λόγο. Είναι το σήμα κατά τεθέν, όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή. Όσοι βλέπετε άρθρα σε εφημερίδες στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι υπάρχει μια εικόνα ενός μήλου, ξέρω εγώ, με μια μεζούρα γύρω-γύρω ή ένα μήλο σκέτο. Αυτό υποδεικνύει ότι κάποιος θα μιλήσει για διατροφή. Οπότε ας μιλήσουμε για τη διατροφή. Λοιπόν, τι έχει ένα μήλο. Ένα μήλο έχει 125 γραμμαρίων, έχει γύρω στις 65 θερμίδες και έχει βιταμίνη C τόση ώστε να καλύπτει το 10% των αναγκών μας την ημέρα. Έχει επίσης το 12% περίπου των αναγκών μας σε φυτικές ίνες. Το πακέτο που έχει το μήλο από τα μακροθρεπτικά, αυτά που λέμε βιταμίνες, μέταλλα και χρωστοιχεία, δεν είναι τόσο πλούσιο όπως άλλα τρόφιμα. Εδώ θα σας εκπλήξω δυσάρεστα, αλλά μετά θα δείτε ότι έχουμε και τα ευχάριστα. Δηλαδή δεν είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C, δεν είναι σαν το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι έχει πιο πολύ βιταμίνη C. Όμως, για πάμε να δούμε το μήλο, έτσι, τι ιδιαιτερότητες έχει. Το μήλο έχει χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο, είναι κατάλληλο φρούτο για διαβητικούς. Είναι γευστικό, μπορεί να δώσει σνακ σε ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη, έτσι. Και μάλιστα το ρόλο το παίζει αυτή η πυκτίνη που έχει, γιατί επηρεάζει την ταχύτητα του μεταβολισμού των ζαχάρων. Του κοβιδίου, από τα γεωργήτικα, έχουμε κυρίως εκείνη απελοκαλλιέργεια. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος με την εναρκτήρια ομιλία του, βασική επιδίωξη του Δήμου είναι η προώθηση και η προβολή των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας, όχι μόνο εντός του πλαισίου του Δήμου και όσο και στην ευρύτερη περιοχή, στο εξωτερικό και στο εξωτερικό. Λοιπόν, κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία. Στο Δήμο Τρίπολης καλλιεργούνται περίπου 1.500 στρέμματα μηλοκαλλιέργειας. Η παραγωγή φτάνει περίπου τους 1.500 με 2.000 τόνους ετησίως. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κάθε καλλιεργητική περίοδο. Το μήλο παλαιοπαιδευτικού καταλαμβάνει περίπου το 50% σαν ποικιλία στην περιοχή μας. Η συγκομιδή περίπου χρονολογείται περίπου τέλος Οκτωβρίου, αρχές Σεπτέμβρη με τέλος Οκτώβρη και από το 1994 έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν ομασίας προελεύσεως. Τα ωφέλη τώρα όσον αφορά αυτής της πιστοποίησης είναι η πρώτη στο προϊόν στην αγορά, η σταθερότητα της τιμής, χρησιμεύει ως ένας οδηγός αγοράς όπου επιτρέπει στον καταναλωτή να γνωρίζει από το χωράφι μέχρι και την τελική κατανάλωση στα στάδια επεξεργασίας του προϊόντος, την ειδική σήμανση, έτσι ώστε να γνωρίζεται πιο εύκολα στα σημεία πώλησης,
και η χυλά της φυσικά του προϊόντος. Τώρα οι τέσσερις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του προϊόντος είναι η πιστοποίηση, ο συνεργατισμός, οι σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας που έχουν μπει στην αγροτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια και θα δούμε παρακάτω, και η προβολή και η πρόωθηση. Η κτηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, όπως παραδείγμα χάρη άλλα αγαθά της γης και τα προϊόντα τους, όπως είναι η ελιά και το λάδι, το σταφύλι και το κρασί, το σιτάρι και το ψωμί ή ακόμα και το στοιχείο της φύσης, το νερό. Όμως, συμπεριλαμβάνεται σίγουρα και αυτό στις δεήσεις και τις προσευχές που κάνουμε μέσα από όλες μας τις ακολουθίες, κάθε μέρα, όλη μέρα, υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών. Το μήλο όμως βρήκε τη θέση του, και τη θέση μάλιστα που του άξιζε, μέσα στην πλούσια ημνογραφία της Εκκλησίας μας, μέσα στο συναξαριστή και τους βίους των Αγίων μας και στο γεροντικό, και με πάρα πολλές αναφορές, και αυτές πολλές φορές με τρόπο θαυμαστό, αφού αποτέλεσε μέρος ή μέσο ενός θαύματος ή σημειολογική απλώς αναφορά, αλληγορική, για να μας δείξει κάτι μεγαλύτερο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Βρήκε τη θέση του όμως και μέσα στην παγκόσμια ιστορία και από μια παρεξήγηση, είναι προφανές ότι εδώ θα κάνω μια μικρή αναφορά στον Αδάμ και την Εύα, δεν χρειάζεται, αλλά μέσα. Δεν είναι το μήλο απαγορευμένος καρπός. Αυτό προέκυψε, μπορεί να το είπατε και νωρίτερα, από μια λάθος μετάφραση στα λατινικά και μετέπειτα στα αγγλικά και ίσως την προσπάθεια της δημιουργίας ενός λογοπαιγνίου, πράγμα δύσκολο όταν γίνεται σε γλώσσες που στερούνται την ποιητικότητα του ελληνικού λόγου. Ένα είναι το βέβαιο ότι η μηλιά και το μήλο σίγουρα θα είχε τη θέση της στον κήπο της ΕΒΕΛ. Αυτό το κήπο που τόσο εύκολα και με μεγάλη ανοριμότητα κατάφερε και έχασε ο άνθρωπος από τη ζωή του. Βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι παραμένει το εύγευστο, αρωματικό, καθημερινό φρούτο της διατροφής μας. Έτσι, φτάνουμε σήμερα εδώ, εμείς, να θυμηθούμε τη χιλιοϋπομένη και χιλιογραμμένη ιστορία του δικού μας μήλου, του μήλου με όνομα και επώνυμο, το μήλο του κυρίου Ηλία Πυλαφά. Ο κύριος Ηλίας Πυλαφάς γεννήθηκε στην Κερασιά της Κλήτιδας, το 1890. Οι δύσκολες τότε συνθήκες της χώρας μας τον αναγκάζουν να μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη, μαγειρίζει πίσω το 1920. Εκτός όμως από τα υπάρχοντά του, έφερε πίσω λίγους σπόρους μήλων Golden Rosette και μια ιδέα. Αυτή η ιδέα ήταν να φτιάξει τη δική του μηλιά, την καινούργια μηλιά. Το Φεβρουάριο του 20 σπέρει τους σπόρους των μήλων στο χωράφι και το 28 έχουμε το πρώτο δεντράκι μηλιάς με καρπό. Ο κύριος Πυλαφάς πειραματίστηκε αρκετά και διασταύρωσε αυτό το δέντρο με ντόπιες ποικιλίες. Έτσι έχουμε ένα καινούριο μήλο, το δικό του μήλο. Το μήλο Πυλαφά της οικογένειας Delicious. Μυρωδάτα, γευστικά, τα δικά μας και τα γνωστά σε όλους μας Delicious μήλο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Το καινούριο μήλο εξαπλώνεται με χιλιάδες δείγματα που στέλνει ο Πυλαφάς σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σε δεντροκαλλιεργητές, γεωπόνους, δασκάλους, σχολεία, ιδρύματα. Τα αποτελέσματα, εκατοντάδες ευχαριστίες. Δεχτείτε, κύριε Πυλαφά, τα συγχαρητήριά μου δια τους κόπους που καταβάλλατε δια την δημιουργία της νέας ποικιλίας των μηλών. Βασιλιάς Γεώργιος Οδύρα. Τα χρόνια πέρασαν και το κεντράδι από την Κερασιά της Κρήτιδας έφτασε στη δεντροκομική έρευνα του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και παρομοιάζεται σε σπουδαιότητα με ανακάλυψη νέας πετρεολογικής ή νέου μεταλλείου χρυσού. Το 1962 το Υπουργείο Γεωργίας με άρθρο του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αναγνωρίζει τη μηλιά του Πυλαφά ως νέα, αυτοτελή και διακεκριμένη ποικιλία και της δίνει το επίσημο χαρακτηριστικό ποικιλία μηλέας τρυπόλεως, Delicious Πυλαφά.